Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Δυστυχώς, η συζήτηση για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο γίνεται υπό το φως των δραματικών εξελίξεων στην πανδημία και θα πρέπει κυρίως οι βουλευτές της πλειοψηφίας εδώ πέρα, όταν ανεβαίνουν στο βήμα, να αγορεύουν και να πολιτεύονται με μέτρο και ταπεινότητα, διότι οι εξελίξεις είναι οδυνηρές για την κοινωνία. Κύριε Υπουργέ, οι σκληροί δείκτες της πανδημίας δείχνουν ότι πάμε από το κακό στο χειρότερο. Ξεπερνάμε τη μία χώρα μετά την άλλη στον δείκτη απολειών ζωής ανά εκατομμύριο. Ήμασταν πριν 2-3 μήνες στη θέση 50 παγκοσμίως. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είμαστε στη θέση 34 και θα ήθελα να σας καλέσω, ζητήστε από τους συνεργάτες σας, να σας δώσουν σε ποια θέση βρίσκεται η χώρα στους διασωληνωμένους ανά εκατομμύριο. Υπό το φως βέβαια και των συγκλονιστικών αποκαλύψεων ότι υπήρχε η μελέτη Τσιόδρα Λίτρα που έλεγε ότι πάνω από τους 400 διασωληνωμένους μειώνεται ραγδαία η αποτελεσματικότητα του δημόσιου συστήματος υγείας. Και αυτές τις απώλειες ζωής τις έχουμε ακριβώς επειδή ο κόσμος δεν έχει τη δυνατότητα νωρίς όταν δει τα συμπτώματα να δει γρήγορα γιατρό, να πάρει συμβουλές και να αντιδράσει. Άρα, επιμένω ότι όταν μιλάτε για την πανδημία θα πρέπει να μιλάτε με μέτρο και όχι με έπαρση. Οι εξελίξεις είναι οδυνηρές και δυστυχώς η χώρα μας με δική σας ευθύνη έφτασε να κάνει πρωταθλητισμό. Είχατε και τη συνένεση του πολιτικού κόσμου και τη συνένεση του λαού στο πρώτο κύμα και δεν την αξιοποιήσατε. Λίγη αυτοκριτική δεν θα βλάπτε. Υγιής ανταγωνισμός. Το μόνο υγιή ανταγωνισμό που θα μπορούσα να διανοηθώ είναι ο ανταγωνισμός μεταξύ των υπουργών για το ποιος θα εξυπηρετήσει καλύτερα τα ισχυρά συμφέροντα στον τομέα ευθύνης του. Μόνο εκεί θα μπορούσε να δει κανείς υγιή ανταγωνισμό, διότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κανέναν υγιή ανταγωνισμό και καμία προστασία της αγοράς και της κοινωνίας. Εσχροκέρδια και αθέμητες πρακτικές και επισημάνσεις που γίνονται από την ίδια την επιχειρηματικότητα. Και βεβαίως το σοκ των τιμών ενέργειας δεν το αφήνεται τυχαία να πέσει πάνω στην ελληνική επιχειρηματικότητα. Είναι ένα για σας καλοδεχούμενο κομμάτι του παζλ που πρέπει να συμπληρωθεί για να υλοποιηθεί η έκθεση Πισαρίδη, η βασική της φιλοσοφία. Είναι για σας θεόσταλτο δώρο. Άλλη μία πίεση πάνω στη μικρή και μεσαία επιχειρηματικότητα, η οποία θα υποστεί και τον αποκλεισμό της από τα χρηματοδοτικά εργαλεία και το γεγονός ότι δεν υπάρχει καμία γενναία ρύθμιση του χρέους το οποίο συσσωρεύτηκε κατά τη διάρκεια της κρίσης της πανδημίας και το γεγονός ότι αποκλείεται από το Ταμείο Ανάκαμψης και εσχάτως το γεγονός ότι καλείται να υπομειστεί όλο το βάρος των αυξημένων τιμών ενέργειας. Τεράστια λοιπόν δοκιμασία και είναι νομίζω κάτι το οποίο δεν σας διέφυγε και το αφήνετε πραγματικά να συμβεί. Με το παρόν νομοσχέδιο ακούστηκαν τα συγκεκριμένα παράπονα και από τους εκπροσώπους της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Θεωρούμε ότι υπάρχουν και φωτογραφικές διατάξεις, διότι θεσμοθετείται ότι δεν μπορεί να διοριστεί κάποιος ο οποίος έχει παυτεί στο παρελθόν. Θυμόμαστε ακριβώς τι κάνατε το 2019. Έχετε κακό παρελθόν σε σχέση με το πώς συμπεριφερθήκατε στις ανεξάρτητες αρχές. Πολύ κακό παρελθόν. Δεν θέλω τώρα να ονοματίσω εκ νέου για να μην προκληθεί μια κουβέντα η οποία δεν ανταποκρίνεται στη σημαντικότητα της στιγμής και του συγκεκριμένου νομοσχεδίου, αλλά εδώ πέρα νομίζω ότι παίρνετε πρωτοβουλίες οι οποίες είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικές. Το ίδιο και με τη ρυθμιστική αρχή σιδηροδρόμων, της οποίας παίρνετε αρμοδιότητες και τις παίρνετε αρμοδιότητες μάλιστα τη στιγμή που ερευνά το εάν τηρείται ο ανταγωνισμός και στο ζήτημα του μεταφορικού έργου και βεβαίως στη συντήρηση του τροχαίου υλικού. Κύριε Γεωργιάδη, έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές στελέχη της κυβέρνησης να λένε ότι το φαινόμενο της ακρίβειας είναι παροδικό. Δεν είναι παροδικό. Διότι βεβαίως υπάρχουν διεθνείς εξελίξεις που το προκαλούν. Και το τι συμβαίνει με τον Nord Stream, τον αγωγό του φυσικού αερίου και η κρίση στην Ουκρανία δεν είναι φαινόμενα τα οποία προβλέπεται στο άμεσο μέλλον να υποχωρήσουν. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι είστε άμυροι ευθυνών? Όχι. Διότι το φαινόμενο της διεθνούς αύξησης των τιμών εντός της χώρας μεγιστοποιείται. Παίρνουμε πρωτάθλημα και εκεί. Και στη χοντρική τιμή ενέργειας παίρνουμε πρωτάθλημα. Πανευρωπαϊκά. Κάθε μέρα. Παρατηρήστε ποιες είναι οι τιμές. Εκεί λοιπόν βρίσκονται οι δικές σας ευθύνες, διότι δεν υπάρχει κανένας έλεγχος στον καρτέλ, δεν υπάρχει
κάποια παρέμβαση στην αγορά και βεβαίως δεν υπάρχει ούτε μία εκ των υστέρων σημαντική παρέμβαση, εμφατική εκ μέρους της πολιτείας, ούτως ώστε να απαλύνει αυτό το βάρος το οποίο δημιουργούν οι αυξημένες τιμές ενέργειας και περνάει βεβαίως σε όλα τα προϊόντα. Μα γίνεται αυτό? Μπορεί να γίνει? Έχουμε λεφτά? Η δημόσια επιχείρηση ενέργειας στη Γαλλία πριν λίγες μέρες, κατόπιν αιτήματος της γαλλικής κυβέρνησης, επειδή έχουμε και αγαστές σχέσεις με τη Γαλλία, όπως όλοι γνωρίζουμε, αποφάσισε να επομιστεί κόστος 10 δισεκατομμυρίων ευρώ για να μειωθούν οι λογαριασμοί. 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Να υπενθυμίσω εδώ ότι η γαλλική εταιρεία ηλεκτρισμού είναι κατά 86% δημόσια, στον σκληρό δημόσιο τομέα, και το υπόλοιπο ανήκει σε θεσμικούς επενδυτές και ενώσεις εργαζομένων. Άρα εδώ πέρα έχετε εσείς την αντίστροφη πορεία, επειδή βλέπουμε, ολοκληρώνω κύριε Πρόεδρε, βλέπουμε το πώς μια δημόσια επιχείρηση μπορεί να παρεμβαίνει στην αγορά, όπως έκανε η ΔΕΗ κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, και επειδή στην Ελλάδα έχουμε δυστυχώς έτσι και έναν καθυστερημένο, εννοώ χρονικά βεβαίως, νέο φιλελευθερισμό, υπάρχει μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη, η οποία στα ελληνικά ο τίτλος της λέγεται «Το μέλλον είναι δημόσιο προς μια δημοκρατική ιδιοκτησία των δημόσιων υπηρεσιών». Και είναι συγκροτημένη από γύρω με τη συνέργεια γύρω στο 20 περίπου ενώσεων εργαζομένων και του Πανεπιστημίου της Γλασκόβης. Κάθισα και έψαξα και είδα ότι καταγράφει 334 περιπτώσεις από ιδιωτικοποίησης, ακούστε με, 334 περιπτώσεις από ιδιωτικοποίησης στον τομέα της ενέργειας στην Ευρώπη την τελευταία δεκαετία. Αυτή είναι η τάση. Δεν είναι η τάση αυτό που εσείς επιλέξατε να κάνετε, εν κρυπτό να ιδιωτικοποιήσετε τη ΔΕΗ, και μάλιστα με τρόπο που απλώς διοικητικά απέκλειε το δημόσιο από μία αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Η χώρα χρειάζεται δημόσια ΔΕΗ. Και αυτό θα είναι προτεραιότητα μιας προοδευτικής διακυβέρνησης. Και για να ρυθμίζει την αγορά και για να προστατεύει τα αδύναμα νοικοκυριά και για να αποτελεί και μοχλό ανάπτυξης της χώρας συνολικά και όχι μοχλό εξυπηρέτησης ιδιωτικών συμφερόντων. Και τέλος, η χώρα χρειάζεται να μειωθούν και οι φόροι κατανάλωσης. Το έχουμε προτείνει εδώ και καιρό, και μάλιστα να μειωθούν οι φόροι κατανάλωσης όχι στο πλαίσιο το δημοσιονομικό το οποίο εσείς έχετε συνομολογήσει, που έχετε κάνει τη χώρα πρωταθλήτρια λιτότητας στην Ευρώπη με 10 μονάδες 11 δημοσιονομική διόρθωση λιτότητα μέχρι το 2024. Άκουσον, εθελοντικά η Ελλάδα του 28% ύφεση υποβάλλει μέσο πρόθεσμο, στο οποίο έχει δημοσιονομική διόρθωση πάνω από 10 μονάδες του ΑΕΠ. Αυτή είναι η ιδεολογία σας. Αυτή είναι η στρατηγική σας. Χρειάζεται λοιπόν μια προοδευτική διακυβέρνηση και στο επίπεδο της Ευρώπης να βάλει με έμφαση το θέμα της αλλαγής των δημοσιονομικών στόχων, όπως έκανε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το 2015 και πέτυχε να ελαφρύνει την Ελλάδα από 20 δις λιτότητα, στα οποία είχε δεσμεύσει η διακυβέρνηση Σαμαρά. Η φθορά σας είναι ανεπίστρεπτη, είναι επιταχυνόμενη. Γνωρίζετε κι εσείς αυτά που μαθαίνουμε κι εμείς, είναι απολύτως βέβαιο, και αντιδράτε σπασμωδικά. Δυστυχώς αποτυγχάνετε να ακούσετε την βοή των πλησιαζόντων γεγονότων. Ευχαριστώ πάρα πολύ.